Γεια σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του In Out Techs. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να τα πούμε καιρό, αλλά σε αυτό το βίντεο έχουμε κάτι σπουδαίο για εμένα προσωπικά. Είχα καιρό να αναβαθμιστώ σε συγκεκριμένη κατηγορία. Μόλις το παρέλαβα, το είχα παραγγείλει από την εταιρεία DJI. Όπως κάποιοι καταλαβαίνετε, μιλάμε για το Mavic 3 Pro με το RC Controller. Μόλις έφτασε, πάμε να το ανοίξουμε. Βγάλαμε το κουτί μέσα από το κουτί και όπως βλέπετε έχουμε μπροστά μας το DJI Mavic 3 Pro με το DJI RC. Πάμε να το ανοίξουμε και αυτό. Εδώ μέσα λογικά πρέπει να είναι το controller. Η αλήθεια είναι ότι βολεύει η οθόνη στο χειριστήριο και να μην χρησιμοποιείς το κινητό στο τηλέφωνο. Αλλά όσον αφορά την εμβέλεια, θα προτιμούσα σίγουρα το RC Pro. Αλλά λόγω ακρίβειας θα κοιτάξω μήπως έχω σαν κύριο το RC Mini 1, το παλαιότερο χειριστήριο που χρησιμοποιούσε το R2S, R2, Mini 2 κτλ. Και ίσως το έχω αυτό σαν backup. Θα δούμε. Φορτιστής, καλώδια. Εδώ από ό,τι φαίνεται έχουμε τον drone. Έχουμε τους έλικες. Να πω ότι αυτή η έκδοση δεν είναι η Flymore Combo. Οπότε μέσα η συσκευασία έχει το Mavic 3 Pro, το χειριστήριο, φορτιστής και καλώδια και τους έλικες. Η καρτούλα που έχω εδώ την έχω παραγγείλει εξτρά, δεν είναι μέσα στη συσκευασία. Από την DJI την έχω παραγγείλει, μαζί με τον drone ήρθε. Ωραία, πάμε να τα ανοίξουμε ένα-ένα. Καλώδιο και τα δύο λευγεδάκια για το χειριστήριο. Ο φορτιστής. Πιο μικρός μου φαίνεται. Το χειριστήριο, DJI RC. Κουμπάκια. Α, έχει δύο λευγεδάκια εδώ πίσω, ήδη, δύο χειριστήρια, joystick και άλλα δύο μέσα, οπότε συνολικά τέσσερα, να ξέρετε. USB-C, να φορτίσει, εδώ μπαίνει και η κάρτα μνήμης, σε περίπτωση που θέλουμε να γράφουμε ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη, γραφή οθόνης δηλαδή. Και πάμε στο κυρίως θέμα, το drone. Το χρώμα του εντωμεταξύ είναι πανέμορφο. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε εσείς, αλλά εμένα προσωπικά. Εδώ είμαστε, παιδιά. Mavic 3 Pro με το προστατευτικό του gimbal και τους έλικες. Το χρώμα δεν υπάρχει απλά. Τώρα πώς ακριβώς βγαίνει αυτό. Οπ, να το. Ωραία. Εδώ. Μπροστά. Και εδώ είναι η φακή. Δύο τηλεφακή και ένας 4x3. Hazelblad. Θα το ανοίξουμε κιόλας. Ένα. Δύο. Είναι και τεράστιο. Δεν χωράει και στο φακό. 3. Τέσσερα. Αυτό είναι, παιδιά. Η μπαταρία είναι πάνω. Έτσι. Αισθητήρες αποφυγής εμποδίων. Λίγο πίσω και πλαϊνή είναι αυτή. Πάνω. Μπροστά. Και βέβαια κάτω. Μετά LED. Προσγείωσης. Η μπαταρία. Λογικά πατάς τα δύο αυτάκια εδώ
για να βγει. Σωστά, πολύ εύκολα. Οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε άλλη μια μπαταρίουλα, τουλάχιστον 2. Τα λεπτά είναι 43, λεπτά πτήσης. Και μπαίνει με τον ίδιο τρόπο και κουμπώνει. Άδεια είναι. Άλλη μια μπαταρίουλα στα 209-210 ευρώ. Προς το παρόν αυτά, μείνετε συντονισμένοι. Αύριο κιόλας φορτίζω μπαταρία και φεύγω για πρώτη πτήση, την οποία θα βιντεοσκοπήσω και θα την ανεβάσω ως βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ και παρακολούθησατε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε. Θα τα πούμε σύντομα με βίντεο πρώτης πτήσης. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.